ευχαριστούμε για την παρουσία σας σε μία εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Πυροπολίσου, Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, σε συνεργασία με πρώτο Παιδευτική Δημοτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και τελείω τη Μερκίδα του Εθνικού Καποστιακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, της Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας, τη Χειρουργική Γενική Νοσοκομείου Καλαμάτας και την Εθνική Συνδρομή του Συλλόγου Ξαναρχίζουν. Μία εκδήλωση εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στη γυναίκα, λόγω και της Παγκόσμιας ημέρας, που απευθύνεται στο ασθενές, αλλά όχι και άδυναμο φίλο. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα ψυχεί κανείς. Στο ιατρικό θέμα που θα αναλυθεί στην απόψινή εκδήλωση από τους εκλογικούς ομιλητές και κυρίως από τον αναπληρωτή πρίθανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή κ. Γεώργιο Σοκράκο, η γυναίκα είναι ισχυρή. Και αυτό το αποδεικνύει τη μάχη που δίνει για να αντιμετωπίσει το καρκίνο του μαστού όταν αυτό τη χτίσει την πόρτα. Η σημερινή μας εκδήλωση λοιπόν είναι αφιερωμένη στο καρκίνο του μαστού, που αποτελεί μία από τις ασθένειες που είναι πρωτίστως γυναική επόμεση. Μία εκδήλωση που στοχεύει να ενημερώσει, να προβληματίσει και να κινητοποιήσει τις γυναίκες ώστε να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αποσκοπούν στην πρώιμη διάγνωση της ασθένειας, που είναι και ο βασικός παράγοντας θεραπείας της νόσου. Μία εξ αυτών είναι και η ψηλάφιση του μαστού, τόσο από τον γιατρό όσο και από την ίδια τη γυναίκα. Και εδώ ο ρόλος της γυναίκας είναι καταληκτικός. Όλα αυτά όμως θα τα ακούσετε στη συνέχεια της εκδήλωσης. Και φεύγοντας από αυτή, θεωρώ πως θα είστε πιο ενημερωμένοι και πιο ευαισθητοποιημένοι. Η υγεία άλλωστε είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε. Και για να το φορολογήσει αυτό η περιφέρεια του Πελοποννήσου, κάνοντας το ελάχιστο για τους πολίτες, θα πρέπει στο μέλλον να διοργανώσει και άλλες ανάλογες εκδηλώσεις με στόχο τη ρόλη. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε επίσης τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, Ερεσιμόπουλο Παναγιώτη Χριστόπουλο, και τώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωσή μας με τους χαιρετισμούς. Παρακαλείτε να προσέλθει στο βήμα η αντιπεριφερειάρχης κυρία Ελένη Ασπέρη να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε αυτή την επιστημονική διημερίδα. Πραγματικά νομίζω ότι δεν είναι η ώρα για πάρα πολλά λόγια από εμάς. Σημασία έχει η ενημέρωση, σημασία έχει η ενέργεια, σημασία έχουν τα μηνύματα που θέλουμε να βγουν μέσα από αυτή την διημερίδα που διοργανώνουμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη τιμή που μας έκανε ο καθηγητής κ. Ζωγράφος να με την ομάδα του, με την επιστημονική ομάδα, να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ενότητας Μεσσηνίας, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον υπεύθυνο των τμήματων υγείας της Περιφέρειάς μας, τον κύριο Άγγελο Κουρνά, περιφερειακό σύμβουλο καταγόμενο από τη Μεσσηνία, γιατρό, ειδικευόμενο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθήνας, που έχει πολύ περισσότερους και αυξημένους ρόλους πάνω σε αυτό το τομέα και αυτούς τους ρόλους δεν τους έχει μόνο τυπικά, αλλά με τις πρωτοβουλίες του και με την βούλησή του και με το πάθος που διακρίνει σε αυτό το τομέα, θέλει και μπορεί να προσφέρει και στη Μεσσηνία αλλά και σε όλη την περιφέρειά μας ευρύτερα. Θέλω να ευχαριστήσω το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, τη Χειρουργική Κλινική για την βοήθειά της αυτή τη διοργάνωση και για την παρουσία της και τη συνδρομή της. Το Ιατρικό Σύλλογο Καλαμάτας και την Ιατρική Εταιρεία Καλαμάτας. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να απευθυνθώ στα μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου, το ξαναρχίζω, και ιδιαίτερα στις γυναίκες αυτού του Συλλόγου για τη μεγάλη δύναμη και με τη μεγάλη προσφορά που έχουν στην κοινωνία. Το νόημα αυτής της εκδήλωσης. Είναι ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας εορτασμού της γυναίκας. Εμείς δύο πράγματα θέλουμε να πούμε από την
κοινότητα νησιλίας από την περιφέρεια των Πελοποννήσων. Μια περιφέρεια που είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε όλα τα κοινωνικά θέματα και σε όλα τα θέματα υγείας. Εμείς θέλουμε να δώσουμε το εξής μήνυμα. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Θέλουμε τις γυναίκες να γιορτάζουν κάθε χρόνο όλες και όχι λιγότερες εξαιτίας του καρκίνου του μαστού, γιατί μπορούμε να το πετύχουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει απέναντι σε συναισθήματα της άγνοιας, του φόβου, της προκατάληψης, να βάλουμε την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, την παροχή βοήθειας σε άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή εξαιτίας της κρίσης ενδεχομένως δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, και αυτό ακριβώς κάνουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε όλες τις μεσημείες γυναίκες και όχι μόνο, να είναι κοντά μας, να είμαστε όλες μαζί κάθε χρόνο, έχουν πολλά να προσφέρουν. Είναι ένα δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας οι γυναίκες. Δεν θέλουμε να προσθεθεί καμιά σε αυτή τη λιπερή στατιστική που θα ακούσετε σε λίγο. Δεν θέλουμε να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών που χάνουν τη ζωή τους ή χάνουν την ποιότητα της ζωής τους εξαιτίας του καρκίνου του μαστού, γιατί αυτό πλέον η επιστήμη με την πρόληψη αλλά και με την πρόοδο που έχει κάνει μπορεί να σας το προσφέρει. Και εμείς θέλουμε να είμαστε ένα μικρό κομμάτι αυτής της επικοινωνίας, αυτού του μηνύματος και όλοι εσείς μαζί αυτού του μηνύματος στις γυναίκες ότι μπορούν να πετύχουν μέσω της πρόληψης την προστασία της υγείας τους και της ζωής τους. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες και όλοι εμείς μαζί να τις βοηθήσουμε κάθε χρόνο να γιορτάζουν όλες χαρούμενες και υγιείς. Θέλει συνέχεια. Ευχαριστούμε πολλά. Να πω μετά αν δεν προσταθούν στη συνέχεια εδώ οι συντονιστές της προσπάθειας ότι ήδη από το μεσημέρι έχουν έρθει και εκκληκτημένοι γιατί εξετάζουν σε συνεργασία και με τις υπηρεσίες υγείας εδώ της Περιφερειακής Ενότητας, εξετάζουν τις γυναίκες που έχουν κλείσει ραντεβού. Θέλω μόνο να ζητήσω από τον κύριο καθηγητή τη δέσμευσή του ότι επειδή βλέπουμε ότι είχε εξαιρετική απήχηση αυτή η προσπάθεια, ήδη πάρα πολλές γυναίκες έχουν απευθυνθεί, τα ραντεβού ήταν ήδη 200, ήδη έχουν πολύ περισσότερες που θα ήθελαν να εξεταστούν, να ζητήσουμε τη δέσμευσή του ότι θα επαναληφθεί και θα μπορούμε να καλύψουμε όσο δυνατόν περισσότερες γυναίκες από τη Μεσσηνία σε αυτό το τομέα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε θερμά. Και να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες. Τον ευχαριστώ πολύ προσωπικά.
Αγία Λευτέρη, Περιφερική Σύμβουλη, φίλε Παναγιώτη Γαλλό, εκπρόσωπο του Λιμπάχουα και οργάνωτη του κέντρου μα στο νοσοκομείο, θα το πούμε και αυτό, στο νοσοκομείο μα και τα πράγματα. Επομένως, κύριε καθηγητά, η δουλειά που κάνετε έπεσε στην όπου. Κάτι κάνουμε και εδώ στο νοσοκομείο Καλαμάτα, όσο μπορούμε με τη δυνάμει που έχουμε. Κυρία Πρόεδρε τη Ιατρική Εταιρεία, κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά τη Ιατρική Υπηρεσία και κυρία Διευθυντή του Νοσοκομείου μα. Εάν ακούσει κανεί το πόσες γυναίκες είπαμε, θα καταλάβει γιατί αυτή η διημερίδα έχει τόση επιτυχία στις προπονήσεις. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικός ο αριθμός. Από τη μεριά μου, θα ήθελα εκ μέρους των γιατρών της Μεσσηνίας και να καλωσορίσω τον κύριο καθηγητή μαζί με την ομάδα του που ήρθε στην Καλαμάτα για αυτή τη διημερίδα, η οποία έχει διπλό σκοπό και επιστημονικό και κοινωνικό. Θα σταθώ στον κοινωνικό σκοπό. Οι γυναίκες πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένες στο θέμα του καρκίνου του μαστού. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Τις στατιστικές θα τα πούν οι ειδικοί αμέσως μετά από μένα. Εγώ θα απευθυνθώ στο κοινό να πω ότι αποκλείεται να υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει κάποιον στο πολύ κοντινό του περιβάλλον με αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του πόσο σημαντικό και πόσο σπουδαίο είναι να γίνει έγκαιρη πρόληψη ώστε να έχουμε, όπως είπε και η σοφά η κυρία του Περιφερειά, τις περισσότερες γυναίκες να εργαζόμαστε μαζί μας. Έχουμε να έχει επιτυχία αυτή η διημερίδα στην Καλαμάτα και να επαναληφθεί. Καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία. Όλα τα μέλη της Ιατρικής Εταιρείας της Ιμίας, την ομάδα η οποία εργάστηκε και φαντάζομαι συνεργάστηκε πραγματικά για να διοργανώσει αυτή την επιστημονική μερίδα, η οποία θεωρώ ότι δεν πλαισιώνεται μόνο σε ένα στενό επιστημονικό πλαίσιο, αλλά έχει και ένα πολύ έντονο κοινωνικό χαρακτήρα που αγκαλιάζει όλες τις γυναίκες της νομού μας και της περιφέρειας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα που συναντάω μετά από αρκετά χρόνια τον καθηγητή, τον κ. Ζωγράφο, καθηγητή της χειρουργικής. Όταν ήμουν ειδικευόμενη και εγώ στην Ιπποκράτη, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχώριζε πραγματικά για το ήθος του, για τον ακέραιο χαρακτήρα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πραγματικά ποιότητα και σαν δάσκαλος και σαν γιατρός. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε κυρίως τον καρκίνο του μαστού και σε οποιοδήποτε καρκίνο είναι η πρόληψη. Να αναγνωρίσουμε και να πρακτοποιήσουμε όλους αυτούς τους παράγοντες που είναι επιβαρυντικοί για την επίδοση του καρκίνου του μαστού. Και ίσως ακόμα πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να μας προστατεύσουν, ώστε να μην νομίσουμε ποτέ από καρκίνο του μαστού. Γνωρίζουμε όλοι και είναι κοινός επιστημονικός πια τόπος ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι προλαμβάνουν το καρκίνο. Και αυτό είναι η διατροφή μας. Η μεσογειακού τύπου διατροφή, η σωματική άσκηση, ο φυλασμός, η ηλικία δημοσύνης μικρότερη από 20 ετών, τουλάχιστον όχι μεγαλύτερη από 35 ετών. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα πρέπει να τους αναπτύξουμε και να τους έχουμε στην παρέντα μας για να αντιμετωπίσουμε το καρκίνο του μαστού. Επίσης, η τεχνολογία μας δίνει μια άλλη δυνατότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά site τα οποία είναι έγκυρα, επιστημονικά, ιατρικά, τα οποία μπορούμε να βρούμε ειδικά εργαλεία, που βάζοντας κάποιες πληροφορίες για το ιστορικό μας, μπορούν να μας δώσουν ακόμα και το σχετικό κίνδυνο που έχουμε να νοσήσουμε από καρκίνο του μαστού για την επόμενη πενταετία. Και αυτό το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε. Είναι σημαντικό όχι να ξορκίζουμε το κακό, γιατί πραγματικά είναι κακό ο καρκίνος. Ο καρκίνος σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αλλά θα πρέπει για να τον αντιμετωπίσουμε με κοινωνίες οι οποίες είναι εκπαιδευμένες, να έχουν ανοιχτά αυτιά, ανοιχτά μάτια και κυρίως ανοιχτό μυαλό στην ενημέρωση. Αισιοδοξώ αυτή η πρωτοβουλία της περιφέρειας να είναι να ακολουθήσει και με άλλες πρωτοβουλίες. Τη χαιρετίζουμε και ελπίζω να έχετε επιτυχία. Στο Προεδρείο του Υπουργείου Τραπεζού, το Καθηγητή Χειρουργικής και αναπληρωτή Τρίτανου
παίζουν χαρακτήρες για αυτή τη συνεδρική προσπάθεια των συμφορέων. Η περιφέρεια που θα τονίσουν για την περιφερειά τη, ο κοινωνικό σύμβουλο αλλά και ο κοινωνικό σύμβουλο τη Ελληνία, η ελληνική εταιρεία, η ελληνική κλινική και ο ιός ο σύλλογος της Αναρχίζω. Προσφωνή σε την εκείνη που θα ήθελα να σα κουράσω με τα δωμάτια σα. Ξέρετε, όταν αντιμετωπίζει κανεί την νόσο, βρίσκεται ενώπιον ενό αντιπάλου. Ναι, είναι αντίπαλο ο καρκίνο. Το θέμα είναι να του δώσει κανεί την πραγματική του διάσταση. Να μην δώσει υπερβολική, αν θέλετε, θεώρηση ή υπερβολικό φόβο. Αν είναι ο πραγματικό φόβο ο οποίο του αποδίδει, ξέρει τον αντίπαλό σου, ξέρει τι δυνάμει του και τον, αν θέλετε, βάζει απέναντί σου. Αυτό όμω είναι η γνώση. Η γνώση είναι προϊόν έκθεση δεδομένων, αλλά και των δυνατοτήτων τη επιστήμη. Ο σκοπό λοιπόν αυτών των ημερίδων είναι η ενημέρωση, αλλά η ενημέρωση δεν ξέρετε να περνάει με το αίσθημα του φόβου. Διότι το να διοκώσεις δεδομένα είναι εύκολο. Το θέμα είναι να τα βάλεις στην πραγματική τους διάσταση. Και αυτός είναι ο σκοπός ενός γιατρού ή ενός, αν θέλετε, αυτός, οι οποίοι καθοδηγούν την ιατρική σκέψη, την ιατρική γνώμη. Ο κύριος Μαστού, εμείς ξέρετε, οι άνθρωποι στο Μαστού τον απολαμβάνουμε στις καλύτερες τιμές του. Είτε όταν φυλάζουμε σαν νεοκά, σαν πρέφη, είτε όταν σαν ερωτικό όργανο αργότερα. Φαίνεται όμως τη γυναίκα ότι δημιουργεί προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα ξέρετε ότι την απασχολούν. Και τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι αισθητικά αλλά και λειτουργικά. Και ερχόμαστε να πούμε δεδομένα ότι ο καρκίνος είναι η συχνότερη, ο συχνότερος καρκίνος ή η συχνότερη εμφάνιση καρκίνου στη γυναίκα. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι στατιστικό δεδομένο. Λέμε ότι μία στις 10 γυναίκες θα νοσήσει από καρκίνο. Εντάξει, τι είναι αυτός ο καρκίνος. Θα προσπαθήσουμε να το διασαφηνίσουμε και να το βάλουμε στην πραγματική του διάσταση. Θα δούμε, ξέρετε, έχω παρακαλέσει τους συνεργάτες μου να μιλήσουν πολύ για πολύ λίγο. Ένα δεκάλεπτο, 8 με 10 λεπτά, όχι περισσότερο, για να μπορέσουμε να έχουμε και χρόνο έτσι, διαδραστικής προσπάθειας και συζήτησης. Σε αυτόν τον λόγο, ας καλέσουμε την κυρία Καθήνη να μας πει. Η κυρία Καθήνη είναι διευθύντρια, συντονίστρια διευθύντρια του Παθολογραφικού Τμήματος του Ιπποκρατίου. Να μας πει την παθολογραφική ταξινόμηση, αλλά φαντάζομαι ότι θα μας πει και το τι είναι καρκίνος.